Ο Ουκρανός διπλωμάτης και τώρα αναπληρωτής Υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Μέλνικ πρότεινε στο Βερολίνο να παραδώσει στην Ουκρανία 100 μαχητικά αεροσκάφη Τορνέιντο. Η Γερμανία πρόκειται να αλλάξει αυτά τα παλιά μαχητικά με τα νέα F-35 και Eurofighter. Ποιο είναι το νόημα της δήλωσης του Μέλνικ και θα παραλάβει η Ουκρανία το αεροσκάφος που παροπλίστηκε στη Γερμανία. Ο Μέλνικ δήλωσε ότι έχει μια δημιουργική πρόταση στου Γερμανού φίλου του. Όπω μετέδωσε το ΤΑΣ, η Bundeswehr διαθέτει 93 πολεμικά αεροσκάφη πολλαπλών χρήσεων Tornado, τα οποία σύντομα θα αποσυρθούν και θα αντικατασταθούν από F-35. Αν και είναι ένα παλιό μαχητικό τζετ, εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρό. Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο αναπληρωτή επικεφαλή του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μέλνικ, χαρακτήρισε μη πηγαστικέ τι αντιρρήσει τη γερμανική πλευρά κατά τη προμήθεια αρμάτων μάχη Λέοπαρτ και οχημάτων μάχης πεζικού μάρτερ στο Κίεβο. Στις 7 Δεκεμβρίου ο ίδιος διπλωμάτης απίφθηνε έκκληση στους δυτικούς συμμάχους ζήτοντας περισσότερα όπλα για την Ουκρανία συμπεριλαμβανομένων τάγκ μάχης, μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια, βαλιστικού πυράβλους και συστήματα αεράμινας. Επιστρέφοντα την τρέχουσα δημιουργική πρόταση για τη μεταφορά μαχητικών τορνέιντο στο Κίεβο, σημειώνουμε πω αν μπορεί κανεί να συμφωνήσει με το Μέλνικ σε ένα πράγμα, ενώ ότι πρόκειται για σχετικά ξεπερασμένα μηχανήματα και η Γερμανία σχεδιάζει πραγματικά να αναβαθμίσει τον στόλο των μαχητικών.